Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει μία έρευνα που έγινε στη Γερμανία και που ουσιαστικά βγάζει το συμπέρασμα ότι περίπου το 1/3 όσων συμμετείχαν περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως ψυχικά ασθενείς. Οι ενήλικες ερωτηθέντες δήλωσαν ότι υπέφεραν από κατάθλιψη ιδιαίτερα συχνά, το 21%, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Κοινής Γνώμης, Ύψος, τα οποία συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας AXA. Περίπου το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έπασχε από κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, διατροφική διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή άλλη ψυχική ασθένεια, δήλωσε η AXA. Συγκεκριμένα, νεαρές γυναίκες μεταξύ 18 και 34 ετών δήλωσαν συχνά ότι ήταν ψυχικές άρρωστες, το 41%. Για την έκθεση ψυχικής υγείας της AXA 2023, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη συναισθηματική τους ευεξία. Αυτή είναι η αύξηση των τιμών και του κόστου ζωής, το 89%, ο πόλεμος, 81%, η οικονομία, 76% και η κλιματική αλλαγή, 67%. Στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών, η δική τους εικόνα σώματος και οι κοινωνικές προσδοκίες, 75% η κάθε μία, είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική τους κατάσταση. Σχεδόν τα 2/3 των νεαρών ενηλίκων δήλωσαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνεχής διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική τους κατάσταση.